Καθόταν απέναντί μου με το χαμόγελο του να ακτινοβολεί αυτοπεποίθηση, μια ζεστασιά που γέμιζε όλο το καφέ γύρω μα. Ήξερα ότι είναι μικρότερό μου, φαινόταν ακόμα και στην αβίαστη αθωότητά του, που, όμω, κρυβόταν πίσω από μια ακαταμάχητη ενέργεια. Τον γνώρισα τυχαία, μια βραδιά που βγήκαμε φίλε μου. Εκείνο και η παρέα του κάθονταν κοντά μα, και όταν διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μα, έσκασε εκείνο το πρώτο αυθόρμητο χαμόγελο. Με πλησίασε με τρόπο που έδειχνε σεβασμό, αλλά και ένα ανεπέστητο ενδιαφέρον που με άναψε με τρόπο απρόσμενο. Η συζήτησή μα άρχισε αθώα, αν και δεν μπορούσα να κρύψω τη σκέψη που μου περνούσε από το μυαλό, είναι νέα ψυχή, θα έχει ακόμα την αθωότητα τη ηλικία του. Εκείνο, όμω, μου έδειξε ότι δεν ήταν απλός ένα νεαρό που δεν καταλαβαίνει τη ζωή. Είχε οριμότητα, ήξερε τι ήθελε και, κυρίω, ήξερε πώ να το εκφράσει. Μου είπε πω έβλεπε κάτι σε εμένα που τον εξήταρε, κάτι που δεν έβρισκε εύκολα σε άλλου ανθρώπου. Η αίσθηση του μυστηρίου που νόμιζε ότι εξέπεμπα και η εμπειρία ζωή, όπω την αποκάλεσε, τον μάγευαν. Η αντίδρασή μου τον εξέπληξε. Χαμογέλασα και είπα απλά, θα μπορούσε να το ανακαλύψει, αν το θε αρκετά. Η πρόκληση ήταν ξεκάθαρη. Και εκείνο την αποδέχτηκε. Δεν άργησε να με πλησιάσει. Τον έπιασα από το χέρι και νιώσαμε και οι δύο το ρίγο τη προσμονή να μα διαπερνά. Ξέραμε πω αυτό που συνέβαινε ήταν έντονο και αυθόρμητο, χωρί καμία προσδοκία, χωρί βάρο. Στο μυαλό μου, μια σκέψη κυριαρχούσε, τόλμησε. Όταν τελικά βρεθήκαμε μόνοι, η χημεία ανάμεσά μα έμοιαζε με ηλεκτρισμό, έτοιμο να ανάψει φωτιά. Κάθε άγγιγμα ήταν μια υπόσχεση. Χάρηκα την κάθε στιγμή, την κάθε ανάσα, το κάθε χτύπο τη καρδιά του που ένιωθα κάτω από τα δάχτυλά μου ήταν η αντίθεση της αθωότητας και της τόλμης που με έκανε να νιώσω ξανά ζωντανή, χωρίς περιορισμούς, απελευθερωμένη από κάθε σκέψη για το τι θα πούν οι άλλοι. Κι έτσι, έμαθα ξανά τι σημαίνει να αφήνεσαι. Να ζεις χωρίς πρέπει, να κυνηγά αυτό που επιθυμεί. Να ανακαλύπτει τη ζωή μέσα από τα μάτια κάποιου που έχει τη δύναμη να φέρει την φρεσκάδα τη νιώτη χωρί να σε κρίνει. Αυτή η σχέση μπορεί να μην είχε συγκεκριμένο προορισμό, αλλά ήταν ένα ταξίδι που άξιζε κάθε στιγμή. Τον είδα να με κοιτά με αυτή την αθωότητα στα μάτια του, γεμάτα από θαυμασμό, και ήξερα πω είχα βρει κάτι αληθινό, έστω και για λίγο. σω ο χρόνο και η ηλικία να μην έχουν σημασία όταν δύο ψυχέ συναντιούνται και επιτρέπουν η μία στην άλλη να ζήσει και να αναπνεύσει ελεύθερα.